Συλλαλητήριο διαμαρτυρίες πραγματοποίησαν σήμερα στη Λάρισα σεισμόπληκτοι του Δήμου Τυρνάβου και Ελασσόνας από το σεισμό της 3ης Μαρτίου του 2021. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, 3,5 χρόνια μετά, ζητούμε πλέον μια αξιοπρέπεια ανθρώπινη, διότι η καθημερινότητα δυσκολεύει. Να σας πω και μόνο ότι σήμερα το πρωί και χθες το πρωί, που η θερμοκρασία ήταν κάτω μηδενός, ποιος ανθρώπινος νους και λογική θα μπορούσε να καταλάβει και ότι ζει ο άνθρωπος εκεί μέσα σε αυτά τα κοντέινερ. Έλος πια, φτάνει πια η κοροδία. Στο πλευρό τους βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, καθώς και ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής. Είμαστε εδώ σήμερα με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι στα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό του 2021, για τα οποία δεν έχουν αποκατασταθεί. Και η ΔΑΕΦ, η υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία στεγάζεται προσωρινά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τους έχουμε παραχωρήσει ένα χώρο ότι δεν είχαν χώρο. Και αυτό δείχνει ότι εμείς βοηθάμε σε όλη το πρόβλημα. Θα παραδώσουμε στους υπαλλήλους το χαρτί το οποίο αφορά τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων, για να μπορέσουν να προχωρήσει και να λυθεί αυτό το πρόβλημα το οποίο τους απασχολεί εδώ και 3 χρόνια. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο πλευρό των σεισμόπληκτων συμπολιτών μας. Από την πρώτη στιγμή ως Δημοτική Αρχή βρεθήκαμε μπροστά και δίπλα στον αγώνα μαζί τους, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν συνθήκες σωστές και συνθήκες αξιοπρεπείς όσον αφορά τη διαβίωσή τους. Διότι δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο να μένει μέσα σε ένα κοντέινερ και να είναι ξεχασμένος 4 χρόνια μετά. Οι συγκεντρωμένοι έξω από τη Διεύθυνση Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος ζήτησαν από την κεντρική διοίκηση την παράτηση προθεσμίας που λήγει 31/12 για να μην χάσουν τα δικαιώματα οι κάτοικοι να φτιάξουν ή επισκευάσουν τα σπίτια τους. Έχουμε περίπου 100 οικήματα στο Δήμο Ελασσόνας τα οποία δεν έχουν γκρεμιστεί ακόμα. Έχουμε υποσχέσεις από το Υπουργείο. Στο χωριό μου είναι περίπου 50 τα κτίρια τα οποία δεν έχουν γκρεμιστεί. Ο κόσμος που μέσα στα κοντέινερ έχει αγανακτήσει. Υπάρχουν νέα παιδιά το πρωί σηκώνονται να πάνε στο σχολείο, είναι παγωμένα από τα κοντέινερ, συνεχίζουν με -5 έξω μέχρι να φτάσουν στο σχολείο. Ηλικιωμένοι, δύσκολα μένα, αλλά άρχισαν ένας-ένας, ήδη 2 πεθάναν από τα κοντέινερ. Θα την βρούμε τη λύση. Καλώς ή κακώς κρίναν ότι αυτά είναι τα χρήματα, το δεχτήκαμε, άλλος 8.000, άλλος 10.000 και από εκεί και πέρα θα μας δίναν το 50% των χρημάτων. Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί μόνο το 20% των χρημάτων οι ζημιές που πάθαν στα μαγαζιά. Τα άλλα τα χρήματα έχουμε ένα ερώτημα. Τι γίναν και δεν πήρε ο κόσμος χρήματα.